Μπήκτατε εδώ! Και σήμερα ο super duper τροχός μας θα αποφασίσει την ομάδα μας στο FIFA 23. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποφασίσουμε ποιος θα είναι ο manager που θα πάρουμε. Θα βάλουμε κάποιους icon στον τροχό μας. Και εδώ πέρα στον τροχό μας έχουμε τους icons, όλους όσους υπάρχουν μέσα στο FIFA και είναι και managers. Και πάμε να δούμε ποιον icon θα μας επιλέξει ο τροχός για να γίνει ο manager μας. 3, 2, 1 και φύγαμε. Για να δούμε ποιος θα είναι ο manager μας. Και θα τύχουμε Closer. Okay. By the way, δεν είχα ιδέα ότι κάποιοι icons είναι managers. Και ένας από αυτούς είναι και ο Closer. Ο Closer, άμα προσέξετε εδώ πέρα, είναι σε ομάδα της Αυστρίας. Δεν την ξέρω καν. Είναι η Σκρα. Βλέπετε κιόλας πως είναι και ο Closer μέσα στο game. Η ερώτηση είναι όμως, θα τον αφήσουμε σε αυτή την ομάδα ή θα πάει σε ένα καλύτερο club? Νομίζω πως χρειάζεται μια αλλαγή ο Closer. Και μάλλον θα του αλλάξουμε και link του κυρίου από εδώ. Τροχέ, δώσε μας κάτι καλό. Ο τροχός, by the way, θυμίζει πολύ και τα καζίνο. Και αυτό μου θύμισε επίσης ότι τις προάλλες είδα μια καμπάνια του νούμερο 1 καζίνο. Το τσέκαρα στη τηλεόραση και μπήκα στο site και είδα ότι τρέχει ένα νέο πρόμο του Black Friday. Και έχει απίστευτες προσφορές. Ελάτε να σας δείξω το site να τα βρείτε κι εσείς. Επίσης, το νούμερο 1 καζίνο έχει άδεια στην Ελλάδα και είναι official transparent. Όπως θα δείτε και εδώ, στο μενού του νούμερο 1 καζίνο έχουμε πολλά νέα games, έχουμε hot games, έχουμε games τα οποία είναι υψηλό το στοίχημά τους, φρουτάκια παιχνίδια, στέκι, έχει από όλα τα είδη των παιχνιδιών να παίξετε. Και έχει, όπως βλέπετε και στο μενού, να βάλεις τα δικά σου παιχνίδια που θες να είναι αγαπημένα, κουλοχέριδες, ζωντανά καζίνο, exclusive games. Γενικά γίνεται ένας χαμός. Και το νούμερο ένα καζίνο, εκτός από τα games που έχει να παίξεις, όπως θα δείτε και εδώ πέρα, έχει και τουρνουά που μπορείς να τζοϊνάρεις. Για παράδειγμα, έχουμε το τουρνουά καλωσορίσματος. Και εδώ πέρα βλέπετε ότι αυτό το τουρνουά έχει κάποια βραβεία όπου μπορείς να κερδίσεις μέχρι 100 ευρώ. Όσο παραπάνω πόντους μαζεύεις, βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει ο τρέχον πίνακας της κατάταξης, τόσο πιο πολλά λεφτά θα πάρεις. Επίσης να αναφέρω ότι πρέπει να είσαι 21 πλάσ χρονών για να παίξεις. Νούμερο 1 καζίνο επίσης έχει κάποια bonus καταθέσεων και θα τα δείτε εδώ πέρα αναλυτικά. Έχει bonus πρώτης κατάθεσης, έχει bonus πρώτης κατάθεσης υψηλών στοιχημάτων, bonus δεύτερης κατάθεσης και bonus τρίτης κατάθεσης. Οπότε μπορείτε να κερδίσετε έξτρα λεφτά. Βλέπετε αναλυτικά το όλο το πινακάκι τι μπορείτε να κερδίσετε για το καθένα. Αλλά το σημαντικότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι τώρα που βγήκε το πρόμο του Black Friday έχουμε και έξτρα bonuses από το site μας. Το πρόμο του Black Friday, όπως βλέπετε, ξεκινάει 21 του μηνός και για 10 μέρες μέχρι τις 30 του μηνός θα έχουμε special προσφορές. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε ότι την πρώτη μέρα μπορείτε να κερδίσετε έως και 10 free spins. Την δεύτερη μέρα, όσο πάει, δίνει καλύτερα πράγματα, 200 free spins, πουλα κρέο. Την τρίτη έως και 300 ευρώ και βλέπετε πως είναι όλα αναλυτικά. Και την τελευταία μέρα μπορείς να κερδίσεις ακόμα και 225 free spin. Ωστόσο, το νούμερο ένα καζίνο έχει και κάποια προνόμια VIP. Οι VIP κερδίζουν ειδικά και κερδοφόρα bonuses και μπορούν να συμμετέχουν σε λοταρίες που διατίθονται μόνο σε μέλη VIP. Και οι VIP έχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις, έχουν μεγαλύτερη επιστροφή των χρημάτων, γρήγορη εξαργύρωση και έχεις και τον δικό σου προσωπικό σύμβουλο. Και όπως θα δείτε εδώ, έχει και κάποια πρωταθλήματα. Ξεκινάνε από το χάλκινο, πάνε στο ασημένιο και μετά στο χρυσό. Οπότε μην χάσεις και εσύ την ευκαιρία να μπεις 21 του μηνός στο νούμερο ένα καζίνο με τις special προσφορές του Black Friday και να κερδίσεις όλες αυτές τις προσφορές κάνοντας ένα λογαριασμό. Το site δεν είναι κάτι το δύσκολο, κάνεις register και μπαίνεις. Περιμένω τις μεγάλες σας νίκες. Τώρα έχουμε εδώ πέρα τον Closer. Ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με αυτόν. Θα μπει στο γερμανικό πρωτάθλημα προφανώς. Δεν γίνεται να λείψει από εδώ. Αλλά θα αποφασίσει ο τροχός σε ποια ομάδα θα πάει και μπορεί να πάει σε ένα rival της Bayer. Και εδώ πέρα στον τροχό μας έχουμε όλες τις γερμανικές ομάδες. Πάμε να δούμε πού θα πάει ο Closer. Και γυρνάμε τον τροχό. Πάμε, πάμε, δώσε μία Bayer να πάει στην παλιά ομάδα. Και θα πάει στην Freiburg. Δεν άσχημα. Η Freiburg έχει καλούτσικη ομάδα αυτή την περίοδο και τα πάει αρκετά decent στην Bundesliga. Για να βάλουμε ένα objective στο σημερινό μας βίντεο και για να καταφέρουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα με τη Freiburg, θα βάλουμε τη Freiburg σε άλλο league. Θα βάλουμε τη Freiburg στο league όπου είναι και coach ο Klose. Την Bundesliga U. Ο, δεν ξέρω πώς διαβάζεται. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει rival ο Closer ξαφνικά της παλιάς ομάδας. Και θα διώξουμε την χειρότερη ομάδα. Θα διώξω την Austria Klagenfurt. Πρέπει να κάτσετε μέχρι το τέλος του βίντεο να δείτε πώς θα τελειώσει αυτό. Ήρθε η ώρα του τροχού να αποφασίσει ένα ακόμα σημαντικό πράγμα μέσα στο game. Και αυτό είναι το financial takeover. Θα έχουμε πολλά λεφτά ώστε να κάνουμε μεταγραφές ή θα είμαστε ταπεί και βασικά θα μείνουμε με τα λεφτά που έχουμε ήδη. Για πάμε να δούμε. Και έχουμε εδώ τις επιλογές μας. Πάμε να γυρίσουμε τον τροχό. Όσα λεφτά θα πάρουμε.
Θα πάρουμε profit. Πάνε 50, πάνε 50. Ναι! 50 εκατομμύρια συν είναι ό,τι πρέπει για να κάνουμε καλές μεταγραφές. Θα τα χρησιμοποιήσουμε άραγε. Όλα. Λέω να τα χρησιμοποιήσουμε. Και είμαστε εδώ. Ο Κλόουζε είναι στη Φράιμπουργκ. Δείτε τον. Πόσο περίεργο είναι η Φράιμπουργκ να είναι στο σήμα του, του Αυστριακού πρωταθλήματος. Εντάξει, από ό,τι έχετε καταλάβει, θα είναι όσο πιο μη ρεαλιστικό γίνεται το σημερινό βίντεο. Οπότε αυτή είναι η αρχική μας εντεκάδα όπου μας δίνει το game. Μήπως να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Πρέπει να γίνει καλή ομάδα. Competitive για το πρωτάθλημα. Εντάξει, το πρωτάθλημα είναι λίγο πιο χάλια από την Bundesliga που ίσως να μπορεί να το κυνηγήσει και έτσι. Αλλά πρέπει να το πάρουμε σίγουρα. Και για να γίνει λίγο πιο juicy και να έχει fun, θα πάμε να διαλέξουμε ένα formation πάλι στην τύχη και μπορεί να μας τύχει ένα πολύ χάλια όπου δεν χωράει κανένας παίκτης. Και είμαστε πάλι στο τροχό μας και όλο το FIFA 23 έχει 35 formation. Τροχέ, για πάμε, δώσ' το. Θέλω ένα λίγο έτσι fan σύστημα που να μην μας βολεύει, να έχει ενδιαφέρον. Νούμερο 20... 20. Για να δούμε ποιο είναι το νούμερο 20. Έχουμε 1, 2, 3, 15, 18, 19, 20. 4, 3, 3 holding. Με wingers, 2 CM και 1 CDM. Νομίζω είναι ψηλό safe σύστημα. Θα μπορούσε πολύ χειρότερα. Έχουμε πολλούς παίκτες που δεν παίζουν στη θέση τους. Όπως είναι ο Σιλντιλί, ο Σιλντίλια, ο Ντόαν, ο Χόφλερ, ο Κέρερ και ο Γκρέγκοριτς. 5 παίκτες δεν παίζουν στη θέση τους. Βέβαια μπορεί να έχουμε στις αλλαγές κάτι. Στο μεταξύ το budget μας είναι στα 74 εκατομμύρια. Ακόμα δεν θα κάνουμε discard παίκτες ώστε να χαλάσει το career μας. Θα πάμε πρώτα να αγοράσουμε κάποιους καλούς παίκτες. Και επειδή είδα ότι είχαμε ένα θέμα την άμυνα στο δεξί back και ήταν με θαυμαστικό, λέω να πάμε να δούμε για ένα δεξί back που είναι και από γερμανικό πρωτάθλημα και αυτό είναι ο Freebomb. Οπότε βάζουμε Freebomb στο transfer list. Ξεκινάμε καλά, αλλά μην νομίζετε ότι θα συνεχίσει έτσι. Και αφού πήραμε ένα υψηλό rating παίκτη, ο Freebong αυτή τη στιγμή είναι πόσο rating είναι? Είναι 80 overall. Ήρθε η ώρα να πάρουμε και τον χαμηλότερο σε rating παίκτη και θα πάμε να πάρουμε τον Έλληνα χειρότερο παίκτη, Μακατουνάκη. Αντώνης Μακατουνάκης. Θα κερδίσει χρυσή μπάλα κιόλα. Τον βάλουμε και αυτόν στο shortlist. Και για να το κάνουμε ακόμα πιο challenging το σημερινό μας career, θα πάμε στα development plans και όλους μας τους παίκτες που έχουμε στην ομάδα θα τους βάλουμε development plan ώστε να γίνουν centerbacks. Εντάξει, κάποιοι θέλουν πάρα πολλές εβδομάδες. Ο Gunter 210 βλέπουμε θέλει εδώ. Δύο εβδομάδες μόνο ο Ezequem. Θέλω να δω λίγο πώς θα είναι και η επιθετική εντωμεταξύ. Οχ, ο Γκρίφο είναι NA εκεί πέρα λέει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Εντωμεταξύ παίζει αυτές οι εβδομάδες που λένε να είναι 3 χρόνια ξέρω. 509 εβδομάδες θέλει ο κύριε. Πάμε να δούμε λίγο τι παίζει και στο Yacht Staff. Έχουμε τίποτα καλό εδώ πέρα. Και έχουμε εδώ πέρα τον Daniel Bauer. Είναι πολύ καλός παίκτης γιατί είναι 16 χρονών, είναι LW και έχει τρομερό potential και είναι ήδη 68 overall. Πάμε να τον υπογράψουμε λοιπόν. Βασικά ξέρετε τι, θα υπογράψω όλους όσους έχει στο Yacht Academy. Όλους, ακόμα και τον Γέλαβιτς εδώ. Α, δεν μπορώ, κάποιος επειδή είναι μικρή σε ηλικία. Και αυτούς που είναι χάλια rate. Θα κάνουμε κάτι το τζογαδόρικο. Και εδώ στο FIFA τώρα θα πάμε στο transfers και θα πάμε στο scout report και όποιος είναι ο τελευταίος παίκτης θα υπογράψουμε αυτόν. Και για τελευταίο παίκτη μας δίνει τον Τάρεκ Σαλμάν από το Κατάρ, free agent. Έχει σχέση και με το Μουντιάλ που έρχεται τώρα. Εν τω μεταξύ, ό,τι παίκτη και αν παίρναμε, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Αυτός ο Σέσκο κάτι μου λέει, ίσως να ήταν καλούτσικος. Και μόνο για τα memes, ένας παίκτης που θα υπογράψουμε Φράιμπουργκ είναι ο Χάρι Maguire. Αλλά βασικός ρόλος θα είναι να παίζει την βασική μας εντεκάδα. Και τώρα που φέραμε κάποιους παίκτες στην ομάδα, νομίζω πως είναι και η ώρα να διώξουμε και κάποιους παίκτες από την ομάδα. Και θα πάμε εδώ στο Squad Hub και από όλους τους παίκτες ο τροχός μας θα διαλέξει δύο παίκτες που θα κάνουμε release. Όλοι οι παίκτες στη Squad είναι 34. Πάμε να γυρίσουμε τον τροχό για τον πρώτο παίκτη που θα διώξουμε και θα είναι το νούμερο... Πάλι 20, όχι 21 αυτή τη φορά. Για να δούμε λίγο ποιος θα είναι το νούμερο 21. Έχουμε 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Λογικά κάποιος κεντρικός θα είναι. 19, επιθετικός πάει. 20, 21. Ο Weishaupt. Πάντως Weishaupt θα φύγει από την ομάδα. Πάλι καλά, δεν ήταν κάτι το ακραίο. Πάμε για τον δεύτερο παίκτη που θα διώξουμε από την ομάδα. Ο τροχός γυρνάει και θα τύχει το νούμερο 4. Λοιπόν, το νούμερο 4 είναι από τους πιτσιρικάδες που υπογράψαμε. Είναι ο Τσόι, πάλι καλά, ένας αδιάφορος goalkeeper. Οπότε δεν χάσαμε κάτι το ιδιαίτερο από παίκτες. Και για να το κάνουμε πιο juicy, θα διώξω ακόμα έναν παίκτη 75+. Θα φύγει και ένας καλός μας παίκτης. Και θα το αποφασίσει ο τροχός είναι 1, 2, 3, 11 παίκτες είναι 75+ overall.
Οπότε ένας από αυτούς θα φύγει. Ελπίζω να μην είναι ο Γκίντερ. Έχουμε νούμερο 6. Πες να σώσαμε καλό παίκτη. Λοιπόν, έχουμε το αρέ μας. Ο Ντόαν θα είναι αυτός που θα φύγει από την ομάδα. Νομίζω είναι σημαντική απόλυτη. Οπότε εντάξει, εντάξει. Θα μπορούσε να είναι χειρότερο. Too many players released. Όχι. Δεν μπορώ να διώξω άλλο παίκτη. Και επειδή δεν έχω μοντάκια, δεν μπορεί να φύγει. Οπότε, αφού δεν μπορούμε να διώξουμε τους παίκτες, είμαστε τυχεροί και η ομάδα θα μείνει έτσι. Η ερώτηση όμως είναι μία. Με αυτές τις μεταγραφές και τους παίκτες που διώξαμε από την ομάδα, η ομάδα είναι ικανή να πάρει το αυστριακό πρωτάθλημα? Ένα ακόμα τσαλεντζάκι που μπορώ να δω είναι να υπογράψω έναν παίκτη, αν υπάρχει, που να έχει το δικό μου όνομα. Τζορτζ ή Γιώργος. Για πάμε να δούμε αν υπάρχει κανένας τέτοιος παίκτης. Ναι, υπάρχει Γιώργος. Είναι ο Γιώργος Αθανασιάδης και ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Α, Κυριακόπουλο τον ξέρω, ρε. Έλα, ρε Γιώργη. 72 rating λέει ότι είναι ο Κυριακόπουλος. Άλλος ποιος είναι, για κάτσε. Αθανασιάδης, τερματοφύλακας. Τη ΑΕΚ. Εντάξει, τερματοφύλακα δεν χρειαζόμαστε. Οπότε νομίζω για left back Κυριακόπουλος θα είναι μια πολύ καλή επιλογή. Για το κλείσιμο των μεταγραφών, βλέπετε εδώ ποιο είναι το shortlist. Αυτούς τους παίκτες θα υπογράψουμε. Θα πάμε να πάρουμε ένα ακόμα παίκτη και θα πάμε να διαλέξει ο τροχός μας ποιος παίκτης θα είναι αυτός από τις 32 χώρες που υπάρχουν στο Μουντιάλ. Λοιπόν, έχουμε 32 νούμερα εδώ πέρα. Δεν θα κάτσω να βάλω όλα τα νούμερα των χωρών. Θα πάρει πολύ ωραία, γι' αυτό βάζω νούμερα. Και πάμε να γυρίσει ο τροχός. Δώσε μας μια καλή χώρα, please. Please, EA. Βασικά, τροχέ. Νούμερο 32. Όχι, ένα από Group A. Δεν ξέρω, νομίζω έχει κακές ομάδες ο Group A. Νομίζω στο Group A είναι η Ολλανδία, αν θυμάμαι καλά. Η σειρά τους είναι έτσι. Το νούμερο 1 είναι το Κατάρ, φίλε. Γιατί να μην είναι η Ολλανδία? Αν ήταν η Ολλανδία, θα ήταν πολύ clean. Αλλά θα πάμε να πάρουμε δεύτερο παίκτη από το Κατάρ. Ο καλύτερος παίκτης του Κατάρ που μπόρεσα να βρω και σε θέμα potential και σε θέμα rating είναι ο Ακραμ Αφίφ. 76 σοβαρά λέει και 78 potential. Πάμε να φτιάξουμε τη squad και να δούμε αν η Freiburg μπορεί να κερδίσει το αυστριακό πρωτάθλημα. Ωραία, και είμαστε back λοιπόν. Και δεν μου φτάνε το budget για να καταφέρω να υπογράψουμε και τον Αφίφ εδώ πέρα. Δυστυχώς, φανταστείτε ήταν και ελεύθερος. Ακόμα και τον Κυριακόπουλο τον έκανα trade για να τον πάρω. Και η ομάδα μας μοιάζει κάπως έτσι. Ο Μαγκουάρι είναι στην αρχική εντεκάδα. Στα CM δεν έχω κάτι άλλο να βάλω. Δυστυχώς, αυτοί πρέπει να είναι αναγκαστικά. Και μετά οι υπόλοιποι δεν χρειάζεται να μπουν που έχω αγοράσει. Και πάμε να δούμε αν αυτή η ομάδα μπορεί να πάρει το αυστριακό πρωτάθλημα. Στο regular season του αυστριακού πρωταθλήματος θα βγούμε δεύτεροι και θα μας περάσει Salzburg για ένα βαθμό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα playoffs όπου είναι οι top 6 ομάδες. Όχι! Η Salzburg θα πάρει το πρωτάθλημα παρόλο που η Freiburg είναι μια ομάδα Bundesliga. Είναι τόσο δυνατή ομάδα η Salzburg και για δύο πόντους δεν θα καταφέρουμε να το σηκώσουμε. Έστω το κύπελο Αυστρίας. Το κύπελο Αυστρίας απέναντι στη Sturmgrad. Θα το νικήσουμε όμως. Έστω θα πάρουμε αυτό το κύπελο. Στην Ευρώπη δεν ήμασταν μέσα, οπότε δεν θα το τσεκάρουμε. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, μάγκες. Αποτύχαμε στο challenge, αλλά πιστεύω ήταν αρκετά fun. Αν θέλετε να τσεκάρετε και άλλα βιντεάκια, μπορείτε να πατήσετε αυτό εδώ. Τα λέμε και μην ξεχάσετε να τσεκάρετε το νούμερο 1 καζίνο. See ya, guys.